Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, επιλογή. Καλώς ήρθες, καλώς ήρθες σε άλλο ένα Talk to Matt, την καθημερινή σου παρέα 2 με 3, που αλλού, στο Matt TV. Αγαπημένη εκπομπή μικρών και μεγάλων, με Αλέξη και Λίλη και Λίλη και Αλέξη και τη Λίλη φυσικά, να μην μπορεί να κρατηθεί και να μοιραστεί κάτι μαζί σας, ιδιαιτέρως σημαντικό. Μη με σκάς τώρα, για τα λαλού θα πεις. Τώρα, δεν γίνεται. Έρχεται το καλοκαίρι. Δεν είναι μόνο τα χεράκια πλέον, είναι και τα δαχτυλάκια των ποδιών. Θα βγείτε στην παραλία. Δεν θέλετε να έχετε ένα ωραίο, έτσι, ζωντανό, καλοκαιρινό, φωσφοριζάτο, δροσερό χρωματάκι? Δεν θέλετε. Αφού εγώ όλο το χρόνο δεν κάνω, δεν τα βάφω τα νύχια στα πόδια μου. Κρατάς δυνάμεις για το καλοκαίρι. Κρατάς δυνάμεις για το καλοκαίρι. Έχουμε εδώ τη Lalou Cosmetics, νούμερο 1 εταιρεία για την περιποίηση των άκρων. Εδώ που βλέπετε είναι τα απλά βερνίκια, πάρα πολύ ωραία χρώματα για να τα φτιάχνετε και μόνοι στο σπίτι. Και να είναι σαν να τα έχετε περιποιηθεί σε κάποιο κέντρο αισθητικής. Και εδώ στο Magic Box, αργά και βασανιστικά, έχουμε τα ημιμόνιμά μας που είναι μέσα, θα τα δούμε κιόλας αργότερα. Είναι vegan, είναι cruelty free, είναι χέμα free. Οπότε μπαίνετε, τα τσεκάρετε και τα κάνετε ολό δικά σας. Αλέξη. Well said, δεν θα μπορούσα να το πεις καλύτερα και με τη φόρα που έχω πάρει από την υπέροχη συμπαρουσίαστριά μου να σας πάω στην πρώτη και σημαντικότερη είδηση μέχρι την επόμενη. Υπάλληλος έβαλε λουκέτο στο γάλα που είχε αγοράσει για να μην το χρησιμοποιούν οι συνάδελφοί του. Σε μια έκρηξη αλτρουισμού, ο πιο κομμουνιστής υπάλληλος μέχρι τώρα στην ιστορία του πλανήτη αποφάσισε να κλειδώσει το γάλα του, το επόμενο να βάλει λουκέτο και στο κολασιό του. Φαντάσου πόσες φορές του είχαν πιει το γάλα, το οποίο είναι και full fat να πούμε, το καπάκι, γιατί το υπόλοιπο είναι semi fat, semi skin, σαν εμένα. Η μη χοντρό, η συνάδελφή του, ο συγκεκριμένος μάλιστα υπάλληλος γραφείου, προκάλεσε έντονη συζήτηση. Μα γιατί, αφού κλείδωσε λοιπόν το γάλα, το περιστατικό φυσικά ανέδειξε το διαρκέ ζήτημα τη πολιτική του γραφείου και τι προκλήσει του να μοιράζεται κανεί το χώρο με του συναδέλφου του. Σύμφωνα μάλιστα με αναφορές, ο εν λόγω εργαζόμενος γραφείου είχε απογοητευτεί, καθώς διαπίστωσε επανειλημμένα ότι το γάλα του είχε χαθεί στο κοινόχρηστο ψυγείο, από το κοινόχρηστο ψυγείο. Εν τω μεταξύ, ποιος πίνει γάλα? Και μάλιστα 1,5 λίτρο στη δουλειά. Εμένα το γάλα, αν δεν είναι τύπου να βουτάς τον μπισκότο και να πάρει ίσα ίσα λίγο να μαλακώσει τον μπισκότο ή να βάλει δημητριακά σοκολατένια μέσα. Δεν πίνετε, παιδιά, το γάλα. Διπλογεμιστά και να τα βλέπεις να βυθίζονται σιγά σιγά καθώς βαραίνουν και να τα μαζεύεις με το κουτάλι. Άντε, ναι. Ή με τη Βασιλόπιτα τον Ιανουάριο. Top. Την οποία την πετάς μέσα σαν το τότε την τρως κέικ με γάλα. Ναι. Σαν δημητριακά. Αυτό που τη βάζεις στο στόμα στη Βασιλόπιτα σαν να την έχεις ξεράσει. Μπράβο. Τη μυρικάζεις. Μυρικάζεις κανονικά τη Βασιλόπιτα. Ή και βγάζεις το φλουρί. Στην καλή, στη χειρότερη περίπτωση να πω, στον καφέ. Έστω, γάλα. Έστω. Ποιο το πίνει έτσι το γάλα? Εγώ. Πρέπει να σε. Εγώ μπορώ να πιω ένα τέτοιο για πλάκα για Δεκατιανό. Λατρεύω το γάλα. Αλήθεια λες, εμένα μου μυρίζει πρόβατο. Δεν καταλαβαίνεις. Ίσως γι' αυτό τώρα που το σκέφτομαι. Βαπορέ, γνώμη για βαπορέ. Όχι. Παιδιά, τι λέτε, τα βαπορέ, τα τσακίζω. Με δημητριακά και χωρίς και μόνο. Πρώτα απ' όλα να με πειράζει λακτόζι, αλλά και λάκτος φρύ να είναι, δεν μπορώ, μου μυρίζει. Δηλαδή, μου φαίνεσαι ύποπτο στα μάτια μου, άμα πίνεις το γάλα έτσι, γκλουγκλουγκλουγκλουγκ. Εγώ πάω για τρισισόδια, άμα το πάμε έτσι. Και δεν μου αρέσουν να πω κάτι, ούτε τα φυτικά μου αρέσουν που δεν μυρίζουν ζώο. Θα παίξουμε ένα άλλο παιχνίδι, ποιο γάλα σ' αρέσει? Λοιπόν, από τα φυτικά μου αρέσει τη βρώμη. Έστω. Πολύ καλό. Ωραίο. Τη βρώμη. Και βρώμικο. Ή το τσόκο, που μοιάζει με μήλικο. Και γενικά μου αρέσουν τα σοκολατούχα. Και το σόγια. Όχι. Το αμυγδάλου, αδιάφορο. Γιατί το κάναμε τόσο θέμα. Πάμε στη δεύτερη είδηση. Όχι, λοιπόν. Και πριν πήξουν τα γάλατα, είδηση νούμερο 2. Χάκαραν την κάμερα του παιδικού δωματίου. Θεέ μου. Μια μαμά ανακάλυψε με τρόμο ότι η οθόνη της κρεβατοκάμερας των παιδιών της φέρεται να παραβιάστηκαν από εντελώς άγνωστους, οι οποίοι μιλούσαν στο παιδί της τη νύχτα. Άντε μετά να πει στο παιδί ότι δεν είναι τρελό. Έχω παρατηρήσει τις τελευταίες 2 εβδομάδες ότι είχε αποσυνδέσει την κάμερά του, είπε για το γιο της. Όταν μάλιστα ζήτησε από τον σύζυγό της να τη συνδέσει ξανά, το παιδί τους άρχισε να κλαίει. Το παιδί φώναζε: Δεν θέλω την κάμερά μου στην πρίζα. Δεν θέλω την κάμερά μου στην πρίζα. Κάποιος μου μιλάει το βράδυ και με τρομάζει. Κάποιος με ξυπνάει και μου λέει και μου μιλάει και φοβάμαι. Δεν τη θέλω να συνδεμένη η κάμερά μου. Ανατριχιαστικό, τρομακτικό, άρρωστο, σίγουρα. Κάνεις το παιδί σου, το διώχνεις από το σπίτι. Ανετά, για να κρατήσει την κάμερα, εύκολη ανταλλαγή, απρόπως δεν το σκεφτήκανε. Αλλά η Αντέλη είπε ότι αυτή και ο σύζυγός της δεν μιλούν στα παιδιά τους, ούτε μέσω των οθονών, ούτε off camera.
Οι οθόνες είναι OLED και χρησιμοποιούν Wi-Fi. Το ζευγάρι μάλιστα αναγκάστηκε να πάει μια και δυο να αλλάξει τον κωδικό πρόσβαση στο διαδίκτυο. Έλαβε μια ειδοποίηση ότι ο κωδικός χακαρίστηκε σε μια... Α, υπάρχει επιστημονική εξήγηση. Εγώ νόμιζα μέχρι στιγμής ότι έχουν να κάνουν με δαιμόνια. Γι' αυτό είπα να δώσει το παιδί. Δυστυχώς είχαν να κάνουν με το δαίμονα του τυπογραφείου. Όχι. Τέλος πάντων, θα ζήσω και χωρίς αυτή την παρομοίωση. Είχα να κάνουν προφανώς με πολλή ανομαλία που κυκλοφορεί εκεί έξω. Δεν θέλω καν να σκέφτομαι τι μπορεί να άκουγε αυτό το παιδί. Εγώ είχα παλιά το Robo Sapiens, ένα ρομπότ, το οποίο μπερδευόταν και έπιανε πιάτσα ταξί. Και εκεί που καθόταν έτσι το ρομπότ, ακούγαμε. G353 για πατήσια, G353 για πατήσια. Και κάτω το ρομπότ έτσι, ρε. Και το κοιτάγαμε και κοιτάζομασταν. 2-3 για Πειραιά, 2-3 για Πειραιά, ακούει. Και είχαμε τρελαθεί, τα είχαμε δει όλα. Εγώ έχω μία λάμπα στο σπίτι που μπαίνει με Bluetooth. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι μπαίνει ο γείτονα. Γιατί μέχρι στιγμή το θεωρώ παραφυσικό φαινόμενο. Το ότι είχα μπει μία μέρα, παιδιά, κλειδωμένο το σπίτι, μένω μόνη μου, όλα. Και μπαίνω μία μέρα στο σαλόνι και από το πουθενά η πρίζα ήταν στην πρίζα, αλλά τέλος πάντων η λάμπα ήταν κλειστή και ακούω μια ωραία πεταλούδα. Γίνεται όλο και πιο αντριχιαστικό. Με παιδική φωνή. Άρρωστο. Ακραίο. Θύμησε μου να έρθω στο σπίτι σου με ένα σταυρό, δύο λωρίδες κόρδα. Έξω! Και πέταξε ο ξητές. Έξω! Στο όνομα του Σουκουστού! Μια ωραία πέτα στο όνομα του Σουκουστού! Είπε και έβαλε Οικονομόπουλο διαβασών για να ξορκίσει το χτυκιό. Οδός μοναξιάς. Όνομα και πράγμα. Καλώς ήρθατε πίσω σε ακόμα ένα on, σε αυτό το αγαπημένο on που λέμε άβολες στιγμές, αλλά ξέρετε τι πρέπει να πούμε που είναι πιο σημαντικό από τις άβολες στιγμές ημέρας. Ότι έχουμε Ιούνι, που σημαίνει ότι σε λίγες μέρες, συγκεκριμένα 19 Ιουνίου, έχουμε τα Mad Video Music Awards 2023 από τη ΔΕΗ. Τα περιμένουμε όλο το χρόνο, γι' αυτό προετοιμαζόμαστε, γι' αυτό ζούμε. Σας περιμένουμε να είστε όλοι εκεί μαζί μας. Φυσικά παρουσιάζει ο Θέμης Γεωργαντάς, αλλά φέτος είναι γενέθλια. Έχουμε γενεθλιάδες στα βραβεία και γι' αυτό το λόγο θα έχει στο πλάι του και του Superhost, Dat Lily, Fipster, Modern Cinderella, Πέρσα, Βαγγέλης Νάκης και Μιχαήλ Άγγελος Κριτικός. Θα το ζήσουμε όλοι μαζί στο κλειστό γήπεδο του Taekwondo. Μπαίνετε στο Mad Video Music, όχι Mad, συγγνώμη, videomusicawards.gr για να πάρετε το εισιτήριό σας. Να ψηφίσετε και όλα στους αγαπημένους σας ανθρώπους, καλλιτέχνες, δημιουργούς, creators που θέλετε να δείτε να παίρνουν το βραβείο τους φέτο. Και να πάρετε και το εισιτήριό σας φυσικά. Και δεν σταματάμε εκεί, γιατί φέτος παρτάρουμε παντού, θα σας τα πει σε λίγο ο Αλέξης. Όμως συγκεκριμένα μία μέρα πριν από τα VMA, παρτάρουμε στον ανοιχτό χώρο του Taekwondo, που θα γίνουν πάρα πολλά activations, θα έχει rest area, θα έχει χορό, θα έχει μουσική, θα έχει πάρα πολλά πράγματα. Μπορείτε να έρθετε εκεί χωρίς κάποιο εισιτήριο, είναι free είσοδος. Και ένας από τους χορηγούς ακόμα που έχουμε αναφέρει στα φετινά βραβεία θα είναι και η Visa. Μετράμε αντίστροφα για αυτή τη βραδιά από τη ΔΕΗ που φέτος γίνονται 20 τα Video Music Awards και 20 τα χρόνια που παίζονται και γιορτάζουν με μάντη διάθεση. Για πρώτη φορά, χάρη στη Visa, θα έχουμε το Winners Lounge, έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου θα υποδέχεται τους νικητές για συνεντεύξεις και πολλές εκπλήξεις. Η Visa είναι ξεκάθαρα φαν της μουσικής και της διασκέδασης. Όπως ξεκάθαρα φαν της μουσικής και της διασκέδασης είναι η ενότητα που ακολουθεί αμέσως τώρα. Άβολες στιγμές celebrity. Νούμερο 1. Με τίτλο «Ποτέ με την όπισθεν». Για να δούμε τι θα δούμε. Γιατί πάμε μου. Αυτό πήγα να πω. Μου το πήρες εμείς το. Παραλίγο να του πέσουν. Ευτυχώς δεν του πέσε τίποτα. Σκέψου να του έπεφταν. Αν ποτέ νιώσεις ότι έχεις κάνει κακή τοποθέτηση προϊόντος... Αυτό πήγα να πω. Αλέξη, σταμάτα! Εντάξει, τελευταία φορά που μιλάω. Πιστεύεις αυτός ο χορηγός ξανατοποθετήθηκε σε αυτήν την εκπομπή? Είμαι εμπιστεύοντα από αυτό, είναι έτοιμος για το εκτουμάντα αυτός ο χορηγός. Εγώ βασικά πιστεύω ακριτικό. Ότι ναι. Τι ήτανε, μακαρόνια. Ήτανε. Πιστεύω ναι. Α, ντομάτα. Ντοματοπολτός πρέπει να ήταν. Και τα έκανε όλα από τα Νέσκα. Και μόνο από το viral που θα έγινε σίγουρα. Καλά, δεν το συζητώ. No such thing as bad publicity. Andy Warhol, σε ευχαριστώ, είδα το φως στο αληθινό. Νούμερο 2. Όταν δεν φοβάσαι καθόλου, μα καθόλου, τα έντομα. Ραπάρι. Μιλάμε για το χειρότερο beatbox στην ιστορία. Σκουσκου. Κάπως έτσι. No. Και απομακρύνεται όλο και περισσότερο διαγώνι σαν καβούρι. Κάπως έτσι έκανε καριέρα και ο Σινμπόι. Τέλος πάντων, αφού δεν τα μάζεψε με τη γλώσσα της, σκέψου να το μάζεψε. Και μετά χαμογελούσε στην κάμερα.
Μ' αρέσουν έτσι τέτοιοι λεοντόκαρδοι άνθρωποι. Δίνουν κίνητρο να συνεχίσεις βλέποντας τα χειρότερα, τα οποία είναι πάντα καλύτερα από τα καλύτερα. Τρία. Εκτός αν έχεις κάτι να προσθέσεις. Καμία ένσταση για το νούμερο 3. Όταν κάνεις ρεπορτάζ στα χιόνια και γλιστράει. Πολλά υποσχόμενο στο εκπέμπτο. Α, δεν τη πήρε ώρα. Τίποτα. Πες να μην έχει πατήσει χιόνι καν. Μ' αρέσει που η πρώτη της έγνοια μετά ήταν να φτιάξει. Να φτιάξω μαλλί. Τι γίνεται. Αυτό σκεφτόμουν. Και αυτή. Το μικρόφωνο πλέον έχει ρόλο τιάρα, οριακά τσατσά. Είναι μοροσκόπο τσατσάρα το μικρόφωνο. Μπράβο στην κοπέλα. Αυτή η είδηση έρχεται να κλείσει λοιπόν και αυτή την ενότητα. Πριν μας ανοίξει η όρεξη, με σταβέντο και ίδια δάμου, το αντρόγινο της καρδιάς μας να πηγαίνει μια βόλτα στο γιατρό. Επιστρέψαμε δυναμικότατα εδώ πέρα από αλλού στην καρδιά της τηλεόρασης, σε αυτή την επαγγελματική μέκα των μίντια, με αγαπημένη συμπαρουσιάστρια Ντάτ Λίλι, να μην κρατιέται να μοιραστεί κάτι μαζί σας. Βεβαίως, έχω να μοιραστώ ότι ήρθε η στιγμή να παίξουμε με αυτό το μαγικό κουτί που μέσα έχει τα Lalou Cosmetics, τα βερνίκια και ημιμόνιμα για τα άκρα σας, για να τα περιποιηθείτε. Είναι μια ελληνική εταιρεία κιόλας, να πούμε σε αυτό το σημείο, με πάρα πολλές αποχρώσεις που μπορείτε να δείτε, να παίξετε και να τα δοκιμάσετε όλα πάνω σας. Οπότε, Αλέξη μου, ναι, ήρθε η ώρα να κλείσεις τα ματόκλαδά σου, γιατί σε αυτό το κουτί υπάρχουν σακουλάκια που το κάθε σακουλάκι έχει μέσα από ένα ημιμόνιμο μαζί με μια ευχάριστη νότα, με ένα ευχάριστο σημείωμα, ας πούμε, της ημέρας. Έλα, διάλεξε ένα. Θα το ρισκάρω. Χέρι μου, χέρι μου! Όχι αυτό. Εντάξει. Α, έλα, καινούριο και χαριτωμένο αυτό. Χαριτωμενιά. Λοιπόν, διαβάζω fortune cookie και μετά δείχνω και χρώμα στο λαό. Lalou νούμερο 149, Ferrari Red. Α, είναι κόκκινο, ωραίο κόκκινο. Κόκκινο του πάθους, κόκκινο της αγάπης, κόκκινο της Lalou. Άναψε φωτιά, γογούλα! Αλήθεια λες! Ειδική αφιέρωση για εσένα. Έλα, θα το πάρω αυτό. Να το πάρεις. Όπως επίσης να πάρεις και το χαρτί για να διαβάσεις τα αγγλικά, γιατί εγώ τα λέω στον Μπόρατ. You still make my heart beat fast, Ferrari Red. Ακαταμάχητη απόχρωση του κόκκινου από την Lalou Cosmetics, που κόβει την ανάσα και ανεβάζει τους παλμούς επικίνδυνα. Πολλά υποσχόμενη Lalou. Ευχαριστούμε φυσικά τη χορηγάρα για τη χορηγία της και που βρίσκεται εδώ πέρα στο πλευρό μας στις δύσκολες αυτές στιγμές που αποκαλούμε εκπομπή. Να περάσουμε λοιπόν στις περίεργες έρευνες, περνάμε. Ναι. Το ήξερες, Λίλη μου, ότι ο δυνατός ήχος μπορεί ακόμη και να σου σκοτώσει? Όχι. Μάθε το. Το οποίο στην πραγματικότητα τα 160 δεσιμπέλ του ήχου μπορεί να σε κάνουν να χάσει την ακοή σου, τι. Τα 200 δεσιμπέλ όμως, τρεις φορές υψηλότερη ένταση από ένα συναγερμό πυρκαγιάς βεβαίως, μπορούν να δημιουργήσουν ακόμη και ρήξεις στους πνεύμονές σου. Λέει, τι λες, έπαθα πνευμονία από την πολύ φασαρία. Απίστευτο. Φαντάζεσαι. Συλλαριάστηκε. Εκτός αν παράγεις τόσα δεσιμπέλ, το οποίο μπορεί να το καταλάβω, να γδάρεις, να κάνεις φωνητικές πορδές. Τέλος πάντων, δεύτερη έρευνα δικιά σου. Ο εγκέφαλός σου παράγει αρκετή ενέργεια ώστε να τροφοδοτήσει μια λάμπα. Α, ναι, όντως. Εξού, λες από εκεί να εμπνεύστηκαν στα καρτούν τη λάμπα της ιδέας. Μπορεί. Δεν μου έκανε καμία εντύπωση. Εδώ πέρα θα μου πεις έχουν εμπνευστεί άλλα κι άλλα. Κοίτα τι μαθαίνει κανείς, επικοδομητικότατο το γύρισμα. Ναι. Και αυτό συμβαίνει μόνο όταν είσαι ξύπνιος και σκέφτεσαι κάτι διαρκώς. Εξού και στα κινούμενα σχέδιά με πρόλαβε. Όταν κάποιος είχε μια ιδέα πάνω από το κεφάλι του, βγαίνει λάμπα. Μωρέ, μπράβο. Σε άλλα νέα, ένας και μόνο κεραυνός περιέχει αρκετή ενέργεια η οποία μπορεί να ψήσει ακόμη και 100.000 καρβέλια ψωμί. Κάποιος φούρνος θα κρεμίστηκε, γιατί πολλούς κεραυνούς βλέπω. Οπότε μια χαρά, άμα είσαι φούρναρης, πήγαινε δες στο δελτίο το μετεωρολογικό και άνοιξε από κάτω το φούρνο σου και καλάψει σήματα. Είτε το πιστεύεις είτε όχι, τα σύννεφα δεν είναι ελαφριά και αφράτα όπως τα παρουσιάζουν οι ταινίες. Στην πραγματικότητα, όπως ισχυρίζονται οι επιστήμονες, ένα πυκνό σύννεφο μπορεί να ζυγίζει έως και 80 ελέφαντες μαζί. Εσύ πες μου. Εγώ στα clusters μόνο τα είχα δει και μου φαινόταν υπέροχα, πεντανόστιμα. Και μου κάνει εντύπωση πώς γίνεται, γιατί αν σκεφτείς ότι το σύννεφο είναι πυγμένος υπό μία έννοια αέρας. Τέλος πάντων, μωρέ, μπράβο, ολόκληρο νεκροταφείο ελεφάντων δηλαδή γίνεται εκεί πάνω. Ναι. Παρά μου φάσα που φαινόταν στα σύννεφα, δεν ήταν ελέφαντας. Ήταν ελέφαντες.
Σε άλλα νέα, παλαιότερα χρησιμοποιούσαν βατράχια για τεστ εγκυμοσύνης. Δηλαδή. Αν έβγαινε γυρίνος ήταν αγόρι, αν έβγαινε βάτραχος ήταν δίδυμα. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τι συνέβαινε τη δεκαετία του 60, όπου οι γιατροί έπαιρναν ούρα από τη γυναίκα που ήλπιζε να είναι έγκυος και γι' αυτό πηδούσε και σαν βάτραχος και να περνούσαν με σύριγγα μέσα σε έναν αφρικάνικο βάτραχο. Αν ο βάτραχος λοιπόν, εν συνεχεία, τι κάνετε στα βατράχια, αφήστε τα ήσυχα για το Θεό, είχε ορυξία μέσα σε 12 ώρες, αυτό σημαίνει ότι η γυναίκα ήταν έγκυος. Όταν είσαι πιο ζώο από το βάτραχο που κάνεις τεστ DNA. Τρελό και όμως αληθινό. Ενίοτε το παίρνει και για νούφαρο και έμενε μέσα. Έλα ρε, κρίμα. Το σώμα σου λέει περιέχει αρκετό άνθρακα ώστε να μπορέσουν να κατασκευαστούν 9.000 μολύβια. Με λίγα λόγια μπορεί να ανοίξω κανονικά εταιρεία αν το ρίξω το σώμα μου. Μπορεί να γίνεις βιβλιοπωλείο. Τυπογραφείο. Μια αλυσίδα ολόκληρη. Ο δαίμονας του τυπογραφείου. Εδώ κολούσε. Εδώ κολούσε. Ευχαριστώ. Η Ρωσία έχει μεγαλύτερη επιφάνεια από τον Πλούτονα. Αυτό κάπου το έχω ξανακούσει. Πόσο μικρός είναι ο Πλούτονας. Κρίμα ρε Πλούτονα. Κοίτα, εγώ είμαι γεωγράφτη, δεν μπορώ να τοποθετηθώ εδώ. Τα ηλεκτροφόρα χέλια είναι 5 φορές πιο ισχυρά από μία πρίζα. Έτσι είναι το χέλι, αυτό μοιάζει με σμέρνα. Ναι, το οποίο χέλι είναι, ίδια είναι, σαν ξαδέρφια είναι. Το ένα είναι χέρι και το άλλο χέλι. Και πάει χέλι-χέρι. Θέλω να φύγω, αλήθεια. Κι εγώ. Κατά μέσο όρο, το κάθισμα μίας τουαλέτας είναι πιο καθαρό από μία δοντόβρουτσα. Γι' αυτό και πάντα πλένω τα δόντια μου με το πιγκάλι. Ναι, γιατί αν έχεις την οδοντόβουρτσα δίπλα στην λεκάνη και τραβάς το καζανάκι, λογικά εξφενδονίζονται εκεί τα βακτήρια. Γι' αυτό ποτέ δεν τραβά το καζανάκι. Ή απλά έχουμε το ανθρώπινο στόμα είναι το πιο βρώμικο υπάρχει. Τα εκπλαγείς. Ένας τυπικός φούρνος μικροκυμάτων χρησιμοποιεί περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια για να μπορέσει το ρολόι του να λειτουργεί από ότι για να ζεστάνει το φαγητό. Τι βάζετε και σε χρονόμετρο, αφού θα φάτε που θα φάτε έτσι κι αλλιώς. Ναι, μωρέ, άστο εκεί πέρα, υπολόγισε το με το ρολόι σου. Ορίστε. Τι τα έχουμε τα κινητά. Βάλε ξυπνητήρι στο ρολόι. Για Facebook. Στο κινητό. Πάμε τώρα να ακούσουμε από Charlie Puth Attention και επιστρέφουμε. Καλώς μας βρήκες πάλι τρελό μας καρναβάλι και όταν μιλάμε για καρναβάλια δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για κάποιους άλλους πέρα από εσάς που μας στέλνετε τα καθημερινά σας προβλήματα που τόσο σας ταλανίζουν να τα λύσουμε. Πρόβλημα 1. Είμαι 24 και έχω μετανιώσει τις σπουδές που έκανα. Είναι αργά να ασχοληθώ με κάτι άλλο τώρα. Καλά είσαι μπουμπούκι, 24 είσαι μωρό. Στο μεσαίωνα θα σου παππού σκέψου. Ναι, όχι, χωρίς πλάκα. Εδώ άλλοι άνθρωποι πάνε στη σύνταξη και ξεκινάνε κάτι καινούργιο. Παιδιά στα 24 και εγώ ένιωθα μεγάλη και τώρα που είμαι 32 λέω. Στα 24 μου, σκέψω ότι στα 27 έβαλα σιδεράκια, που θεωρούσα τον εαυτό μου μεγάλη. Για σιδεράκια ήσουνα. Ναι, σε σχέση με το πότε βάζει ο κόσμος. Για τα σίδερα να βάζω. Αλλά αν δεν έβαζα ποτέ, τώρα θα ήμουν 30 και δεν θα έβαζα. Ξεδοντιάρα. Ενώ εντάξει, μπορείς ανά πάσα στιγμή να κάνεις το οτιδήποτε. Και μετά να ζήσεις την υπόλοιπη ζωή σου έτσι όπως τη θέλεις και ποτέ τη φαντάζεσαι. Δεν είναι αργά και στο τέλος της ημέρας καλύτερα να μετανιώσεις κάτι που έκανες παρά κάτι που δεν. Από το να ζεις με το αν, βγάλ το κάτω έστω και αποτυχημένα για να ξέρεις τι θα γινόταν και να μην έχεις αποθυμένο στο νεκροκρέβατο. Το οποίο σίγουρα θα είναι σε πολλά χρόνια μετά τα 24. Καλά τα λέω αφεντικό. Ναι. Πρόβλημα 2. Μόλις γέννησα και ο άντρας μου θέλει να δώσει στο παιδί το όνομα του πατέρα του που τον λένε Νεοπτόλεμο. Ρε παιδιά, είναι χάλια αυτό το όνομα. Πώς να το αλλάξω γνώμη, είναι κρίμα για το παιδί μου. Να φάει μπούλινγκ σε όλη την εφηβική του ηλικία ως Νεοπτόλεμος. Εν τω μεταξύ, έμενα κάποτε στην οδό Νεοπτολέμου. Ορίστε. Αυτή τη δεν ήξερα τι υπάρχει σαν όνομα. Ούτε αυτή η κακομοίρα. Κάνε υποκοριστικό για να το σώσουμε κάπως. Νεοπτολεμάκης. Νέο. Πτώ. Λεμό. Θα το λένε λεμό το παιδί. Θα το λένε λεμό το παιδί. Εξασφάλισε κατεστραμμένη εφηβική ηλικία. Κατά πάσα πιθανότητα, αν καταφέρει να επιβιώσει από αυτό, θα γίνει κωμικό. Αν δεν κάνει πίσω σε αυτό, πιστεύω ότι πρέπει να τα κάνει πλακάκια με τον ονό και τελευταία στιγμή να πει άλλο όνομα. Μπράβο. Στην τελική χρηματοδότησέ τον. Αφού θα σε χρηματοδοτεί μια ζωή με αυτά τα λεφτά, θα τα ρεφάρει έτσι κι αλλιώ. Πρόβλημα 3. Σπουδάζω Πάτρα και γύρισα να κάνω έκπληξη στου γονεί μου και μου έκαναν αυτοί. Τι θα κάνω, δεν μπορώ με τίποτα να βγάλω αυτή την εικόνα από το μυαλό μου. Α, καταλάβαμε τι έκπληξη τις έκαναν. Χίλιες φορές να τους έκανες εσύ, νομίζω. Χίλιες φορές. Σαν τραπάτρα οι γονείς. Εγώ θα το προτιμούσα και επειδή με έχουν πιάσει οι γονείς μου από αυτό το φόρκι μου και ο πατέρας μου έτσι, ήτανε τέρμα cringe και άβολο, αλλά... Αλήθεια, σε έχουν πιάσει. Ναι. Μόνος μου ευτυχώς ήμουνα. Πρόβλημα 4. Μετά από ένα μήνα επιτέλους έγινε το σεχ. Αυτό με το σεχ κάποια στιγμή πρέπει να πεθάνει αυτό το μήνυμα, δεν νομίζετε.
Μόνο που ήταν τραυματική εμπειρία γιατί παίζει να είχε. Να... Τι. Παίζει να έχει. Να... γιατί κόλλαγε, όχι τίποτα άλλο. Παίζει να έχει να κάνει μπάνιο πάνω από μια εβδομάδα από την Κολυμπήθρα οριακά και επίσης είχε τσακωθεί σίγουρα με το αποσμητικό. Μου αρέσει πολύ ρε παιδιά, αλλά δεν αντέχεται αυτή η βρώμα. Όλα πριν τα ορθούνια. Big turn off. Πόσες φορές το έχουν πει αυτό για μένα. Big turn off. Δεν πάει να είναι ο άλλος δεκάρι, άμα αλλά δεν είναι. Μπάνιο. Χίλιες φορές. Τι να πω, αντικειμενικά άσχημος και καθαρός. Ναι, έστω. Ειδικά αν βρωμάει το στόμα του. Μπορεί άλλη να είναι top. Το έχω πάθει. Και να βρωμάει το στόμα τη. Τι να πω, ρε παιδιά, θανατήλα. Δεν το μπορώ. Δεν γίνεται. Δεν το ξεπερνάς ποτέ. Η μυρωδιά έχει μνήμη. Σου μένει. Ναι. Η εικόνα, η μνήμη εξετανικεύει τα πάντα εκτός από τη βρώμα. Αυτό δεν εξετανικεύει, δεν σώζεται. Πες το να πάει, τι να σου πω, να κάνει μπάνιο. Πες το κάπως. Πες το πάρτι. Α, το πάρτι. Λοιπόν, πάμε, να... πάμε λοιπόν όμως πριν κλείσουμε να ειδοποιηθείς από τα ωραία μου πεντακάθαρα χιλάκια για το μεγαλύτερο event της χρονιάς, τα 20 χρόνια του VMA, τα οποία φυσικά θα γιορτάσουμε δεόντως με πάρτι. Τι άλλο. Για πρώτη φορά η απίθανη ενέργεια συγκεκριμένα των Mad Awards απλώνεται σε όλα τα κλαμπ της Ελλάδας με Super Mad Parties. Στο vibe φυσικά των μουσικών βραβείων. Συγκεκριμένα δύο πράγματα. Χαρά και τσαχπινιά. Ταξίδι και πάρτι. Ταξιδεύουμε και παρτάρουμε. Το Σάββατο 10 Ιουνίου στο 54 Dreamy Nights στην Κέρκυρα με DJ set από Αντώνη Δημητριάδη, special guest τον Θεμάρα, τον Γιωργαντά, το πρόσωπο του Mad και super host φυσικά τον Φίπστερ και τον Μιχαήλ, τον Άγγελο, τον Κριτικό. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 11, ενώ το Mad VMA 2023 είναι από τη ΔΕΗ και έχει να κάνει με εσένα, την καλοπέρασή σου και 20 χρόνια επιτυχίας. Πάμε δυνατά. Stay tuned στο Mad TV, Mad Radio 106,2 και στα social media του Mad και έφυγες. Και φύγαμε. Και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.